Καλώς ήρθατε στην πρωινή μας παρέα. Καλημέρα να έχετε. Σήμερα λοιπόν θα σας πούμε για ένα θέμα για το οποίο αναρωτιούνται εδώ και περίπου έναν αιώνα οι διεκοί επιστήμονες. Υπάρχουν τα εθιστικά φαγητά? Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι το έχουμε νιώσει. Μας κολλάει ένα φαγητό στον εγκέφαλο. Έχουμε αιμονή με αυτό. Πάμε, το τρώμε, το καταναλώνουμε χωρίς μέτρο και αν χρειαστεί να το κόψουμε για λίγο καιρό να το στερηθούμε, νιώθουμε συμπτώματα στέρησης. Αυτό μας θυμίζουν αυτά τα συμπτώματα. Σήμερα λοιπόν θα σας πω ότι οι ειδικοί επιστήμονες τα βρήκαν τα εθιστικά φαγητά με μια νέα μελέτη. Θα σας πούμε ποια είναι, θα σας τα δείξουμε, θα σας πούμε και τι προκαλούν εξάρτηση και τι μπορούμε να κάνουμε. Και ακόμα για το λεμόνι, θα σας πω ότι μπορούμε να μην το βάζουμε μόνο στο φαγητό. Υπάρχουν και άλλες απίστευτες χρήσεις. Πάμε λοιπόν στους σημερινούς μας καλεσμένους, που είναι δύο πολύ όμορφες γυναίκες. Καλώς ήρθατε. Και είναι η Ειρήνη Μπαμπαρούτσι, διαιτολόγος διατροφολόγος. Καλώς ήρθες. Καλημέρα, Φωτεινή μου. Καλημέρα. Θα το εξηγήσουμε και στη συνέχεια στους τηλεθεατές και οι δύο μαζί θα βοηθήσετε, θα βοηθήσουμε. Να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτά τα εθιστικά φαγητά. Ειρήνη, θέλεις να δείξουμε στον κόσμο γιατί τα χαρακτηρίζουμε εθιστικά? Πώς λειτουργεί? Βεβαίως. Έχει να κάνει με τον εγκέφαλό μας. Ωραία. Θα σηκωθούμε? Βεβαίως. Να με βοηθήσεις. Μας περιέγραψες πριν λίγο κάποια κοινά χαρακτηριστικά των εθιστικών φαγητών. Είναι εδώ το cupcake. Τα έχει, εκτός από το αλάτι που φαντάζομαι είναι στη συνταγή και λίγο αλάτι στα αγγλικά. Έχει λίπος, έχει άμυλο και έχει και ζάχαρη. Ωραία. Πάμε εμείς να το φάμε. Ωραία. Τρώω εγώ αυτό το cupcake, κυρίες και κύριοι. Τι γίνεται στον εγκέφαλό μου? Αυτές οι ουσίες που είπε η Ειρήνη, το άμυλο, η ζάχαρη, το λίπος, πάνε στον εγκέφαλο, στο κέντρο ανταμοιβής του εγκεφάλου, που έχει να κάνει με τις εξαρτήσεις. Εκεί δρούν και οι ναρκωτικές ουσίες. Και τι προκαλείται, Ειρήνη, να το περιγράψουμε και να το δείξουμε? Σωστά. Παράγονται ενδορφίνες, ευεξιογόνες ορμόνες, οι οποίες πραγματικά δίνουν την αίσθηση εκείνη την ώρα ότι είναι, ικανοποιείται εξαιρετικά. Ικανοποίηση. Ευεξία. Κάπως έτσι αντιδρά ο εγκέφαλός μας. Ακριβώς. Είναι σαν να σφυρίζει, ικανοποίηση, ευεξία. Τι ωραία που το τρώω αυτό το ωραίο cupcake. Εξαιρετικά. Είναι γεμάτο. Και πολλές φορές και μας ηρεμεί. Ακριβώς αυτή η ευεξία μας ηρεμεί, μας χαλαρώνει. Μας χαλαρώνει μετά. Ακριβώς. Όμως τη δεύτερη φορά που θα πάω σε αυτό, και εκεί αρχίζει η εξάρτηση. Τη δεύτερη φορά που θα πάω να φάω αυτό το ένα cupcake, σωστά, η αντίδραση του εγκεφάλου μας δεν θα είναι αυτό που δείξαμε. Δηλαδή. Θα είναι κάπως έτσι. Θα είναι μειωμένη. Όμως, επειδή ακριβώς δημιουργούνται αυτά τα ωραία συναισθήματα στον εγκέφαλό μας, θα τα κυνηγήσουμε αυτά τα ωραία συναισθήματα. Σωστά. Τι θα κάνουμε? Δεν θα φάμε μόνο ένα. Για να έχουμε αυτά τα ωραία συναισθήματα και το σφύριγμα, θα φάμε δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, δεν ξέρω. Και μετά από αρκετούς μήνες φτάνουμε να τρώμε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες για να έχουμε ακριβώς την ίδια ψυχική αντίδραση ή το ίδιο αποτέλεσμα ψυχικά. Κυρίως εδώ σχετίζεται με αυτό που είπε πριν η Μαρία, ότι υπάρχει και ένα ψυχολογικό αποτέλεσμα πίσω από τη διαδικασία. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό? Δηλαδή, για να πάω και να έχω ακριβώς την ίδια ευεξία, από το ένα πήγα εδώ, μου θυμίζει την εξάρτηση. Είναι ακριβώς αυτό που σας περιγράφουμε, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό που λέμε εθιστικό φαγητό. Πρέπει να φάω όλο αυτό το πιάτο. Και από εκεί που είναι θέμα μόνο θρεπτικών συστατικών, γίνεται και ψυχολογικό. Για να έχει αυτή την ικανοποίηση ο εγκέφαλος, δρά και στον ψυχισμό μας. Ακριβώς. Ακριβώς. Η ερώτησή μου προς την Ειρήνη, η πρώτη είναι η εξής. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν στη ζωή τους κάποιο εθιστικό φαγητό, που έχουν μονίμενα με ένα φαγητό, που έχουν εξάρτηση από κάποιο φαγητό, είναι υπέρβαροι? Σωστά, Φωτεινή. Όχι απαραίτητα. Ναι. Σίγουρα ίσως ενδεχομένως το μεγαλύτερο ποσοστό. Αλλά υπάρχει και αρκετό μέρος πληθυσμού που έχει εθιστική εξάρτηση. Α. Μάλλον έχει εξαρτήσεις από τρόφιμα σε σχέση με το συναίσθημά του και έχουν φυσιολογικό βάρος γιατί ενδεχομένως χρησιμοποιούν αντισταθμιστικά μέτρα. Δηλαδή έχουν κατά τα άλλα υγιεινές συνήθειες που μπορεί να σχετίζονται με την άσκηση ή ενδεχομένως με τον καλό ύπνο ή ενδεχομένως να πίνουν αρκετό νερό. Δηλαδή έχουν ισοδύναμα μέτρα και εξισορροπούν αυτή τους την αδυναμία. Λοιπόν, θα σου πω το παράδειγμα μιας φίλης μου, η οποία έχει αιμονή με τσίπς και τα λοιπά. Την επόμενη μέρα λοιπόν θα πάει σε μια στερετική δίαιτα. Ίσως θα πάει και σε χυμούς. Είναι αυτό που λες, τα εξισορροπιστικά μέτρα για να μπορέσει... Ακριβώς. Να εξαφανίσει αυτές τις συνέπειες. Και πολλές από τις κοπέλες, ενδεχομένως η Μαρία θα το αναφέρει, οι οποίες έχουν βουλημικές τάσεις, ναι, καλά, ή υπερφαγικά επεισόδια, φτάνουν και σε ακραίες καταστάσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν
να εξισορροπήσουν αυτή την κακή συνήθειά τους. Να δούμε λοιπόν αυτή τη λίστα που είπαμε, τον κατάλογο με τα 9 πιο εθιστικά φαγητά, έτσι όπως τα εντόπισαν οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Και πρώτο, ποιος, η πίτσα. Η πίτσα. Έχω διαβάσει ότι συμβολή σε αυτό τον εθισμό εντός οδικών της πίτσας είναι το τυρί μεγαλύτερη. Είναι το λίπος. Το λίπος τυρί είναι. Και το αλάτι. Το λίπος, το τυρί και το αλάτι. Είναι αυτό που μας έλεγε προηγουμένως. Ακριβώς. Γι' αυτό είπα τα γενικά χαρακτηριστικά. Σίγουρα τώρα πιο υπερτερή και έχει να κάνει και λίγο με το δείγμα των ανθρώπων που χρησιμοποίησαν. Φοιτητές χρησιμοποίησαν. Okay. Φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και τους είπαν να βαθμολογήσουν. Σωστά. Ναι, τη διάβασα την έρευνα και είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και η αλήθεια είναι ότι ενδεχομένως και σε τι κατάσταση μέσα στην ημέρα ήταν. Δηλαδή αν πεινάγανε, ενδεχομένως θα επιλέξουν περισσότερο την αλμυρή τροφή. Αν όντως ήταν σε συναισθηματική έτσι μεταβλητότητα, θα επέλεγαν ενδεχομένως τη γλυκιά τροφή. Οπότε η βαθμίδα έχει να κάνει και σε τι φάση μες την ημέρα βρίσκεσαι. Επειδή μας λες τώρα για αλμυρή και γλυκιά, ποιο είναι το δεύτερο πιο εθιστικό τρόφιμο, να το δούμε. Το δεύτερο πιο... η σοκολάτα. Και γιατί όχι. Νομίζω το περιμέναμε. Έτσι δεν είναι, Μαρία, το περιμέναμε για τη σοκολάτα. Το τρίτο, έτσι όπως το αξιολογήθηκε από τη μελέτη, είναι τα πατατάκια. Τα πατατάκια. Έχει να κάνει, Ειρήνη, και θέλω και τη Μαρία, έχει να κάνει με το κράτς, 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 κράτς. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πέρα από το αλάτι και το λίπος, ήταν το επόμενο που ήθελα να προσθέσω στο τρίτο. Έχει να κάνει, προκαλεί ευεξία. Εκείνη την ώρα ψυχαγωγείσαι με το κράτς, κράτς. Με το κράτς, κράτς. Συν ότι τα πατατάκια τα έχει συνδυάσει με ευχάριστες στιγμές. Σε πάρτι, σε ταινία. Δεν το έχει συνδυάσει με κάτι άσχημο, σαν γεγονός με στη ζωή σου. Λοιπόν, το κράτς, κράτς το έχω κι εγώ. Οφείλω να ομολογήσω. Το έχω με τα στραγάλια. Ναι. Τα κράτς, κράτς. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Το θεωρώ και λίγο αγχολητικό. Βεβαίως είναι. Μιλάμε εδώ για εθιστικά τρόφιμα. Μιλάμε για εθιστική διαδικασία. Γι' αυτό είναι και δύσκολο να χαλιναγωγήσουμε αυτή την ανάγκη μας, θεωρώ. Έτσι. Ακριβώς. Εθιστική συνήθεια, θα την έλεγα. Πάμε στο επόμενο. Ποιο είναι, ποιο θα λέγατε κυρίες και κύριοι, ποιο. Τα μπισκότα. Τα μπισκότα αξιολογήθηκαν. Τα μπισκότα. Λίπος και ζάχαρη. Λίπος και ζάχαρη κτλ. Στο επόμενο. Το επόμενο είναι ωραίο όμως. Πάμε. Για να δω. Παγωτό. Παγωτό. Πάλι λίπος και ζάχαρη. Κρύο. Συμβολή του κρύου, όχι. Νομίζω ότι το καλοκαίρι προκαλεί και ευεξία. Η αίσθηση ότι σε δροσίζει. Πέρα από το λίπος και τη ζάχαρη, νομίζω ότι σχετίζεται και με το γεγονός ότι δροσίζεσαι, ικανοποιείσαι. Δεν θα επιλέξεις το καλοκαίρι σούπα, όπως επίσης δεν θα επιλέξεις το χειμώνα εύκολο το παγωτό. Θα προτιμήσεις τη σοκολάτα. Ωραία. Για να σε ζεστάνει. Για να σε ζεστάνει, έτσι. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν θα επιλέξεις το παγωτό, θα επιλέξεις τη σοκολάτα. Όποιος θέλει το γλυκό που μας έλεγε και η Μαρία. Οι τηγανητές πατάτες είναι το επόμενο. Το περιμένατε, νομίζω. Τα τσίπς. Τηγανητές πατάτες. Το εθιστικό, το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, έκτο, το έκτο από βαθμό εθισμού. Και στο επόμενο, cheeseburger. Όχι απλό χάμπουργκερ. Είναι συμβολή του τυριού. Έχω διαβάσει διάφορες μελέτες για το τυρί. Δεν ξέρω πόσο, δηλαδή, έχω ακούσει άνθρωπο, αχ, μου λείπει το τυρί. Κάθεται, πάει και καταναλώνει τυρί. Και εδώ, Φωτεινή, αφορά το λίπος και το αλάτι που περιέχει το cheeseburger. Και μιλάμε για αμερικάνικο πληθυσμό το δείγμα. Ενδεχομένως στην Ελλάδα μπορεί να ήταν το σουβλάκι σε αυτή τη λίστα. Τι κάναμε τη μελέτη εδώ. Σίγουρα. Αυτό θα ήταν. Οπότε είναι και ένα junk food που το χρησιμοποιούν συχνά στη χώρα τους. Οπότε σίγουρα θα ήταν μέσα στις επιλογές των εθιστικών τροφών. Ωραία. Το hamburger. Ναι. Έχει να κάνει με μια διαδικασία του ότι το έχουμε συνδέσει, βγαίνουμε έξω, γρήγορο φαγητό, διασκέδαση. Λειτουργεί και σε αυτή την περίπτωση, έτσι, Μαρία? Είναι καταρχάς πολύ νόστιμο, όπως και όλα τα προηγούμενα. Έτσι, είναι βασικό, δηλαδή δεν είναι μόνο και η δική μας ανάγκη να χαλαρώσουμε. Είναι ότι μιλάμε και για τρόφιμα που είναι κατεξοχήν εξαιρετικά νόστιμα στη γεύση τους. Ακριβώς. Σούπερ εύγευστα τρόφιμα και νομίζω ότι είναι ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό. Και έχουν και αρκετές θερμίδες. Δίνουν και αρκετή ενέργεια. Που σημαίνει ότι σε καλύπτει και σε κρατάει χορτάτο και νιώθεις το αίσθημα του κορεσμού για αρκετή ώρα. Ωραία. Δεν είναι ότι το τρως και πεινάς πολύ σύντομα, το τρως και κρατάει. Το επόμενο είναι τα αναψυκτικά. Και νομίζω εδώ είναι το μοναδικό τρόφιμο, όπως έλεγε και η μελέτη, που δεν έχει λίπος.
Έχει ζάχαρη. Έχει ζάχαρη. Δηλαδή είναι σε άλλο επίπεδο. Μπορεί να μην έχει το λίπος ή να μην έχει. Και δροσίζει. Είναι, και... είναι αυτό που είπαμε με το κρύο. Είναι ενυδάτωση. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσει το νερό. Δεν πίνουν νερό και έχουν αντικαταστήσει πραγματικά το νερό με τα αναψυκτικά. Είναι αλήθεια αυτό που έχω ακούσει, Ειρήνη, ότι μπορεί, ας πούμε, να θέλω να φάω, να πέσω με τα μούτρα σε ένα φαγητό, αλλά επί της ουσίας να διψάω. Ακριβώς. Και αυτό μπορεί να γίνει, γιατί είναι τι έχεις εκείνη την ώρα μπροστά σου. Ή επειδή δεν αγαπάς το νερό, έτσι, προτιμάς προτιμάς τη στερεή τροφή για να ικανοποιήσεις το ίδιο συνέστημα. Λοιπόν, μετά να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι μετά από όλα αυτά υπάρχουν και άλλα. Είναι μέχρι 35 ο κατάλογος. Και είναι το τυρί και το μπέικον. Σωστά. Ναι. Αλλά όπως είπες και εσύ, επειδή είναι αμερικανικός ο πληθυσμός, εκεί τρώνε πολύ μπέικον. Και το τρώνε με άκρως ανθυγινό τρόπο, με βούτυρο. Τι μου λες? Ναι, είναι, καταρχήν είναι ακριβό το ελαιόλαδο σε αυτές τις χώρες. Είμαστε τυχεροί σε αυτό. Χρησιμοποιούν κυρίως ή σπορέλα, βαμβακέλα, φινικέλαια, γενικότερα λιπαρά, τα οποία όταν υποστούν θερμική επεξεργασία γίνονται πολύ επικίνδυνα. Έτσι. Γίνονται κορεσμένα, είναι τα κακά λεγόμενα λιπαρά. Και εμείς στην Ελλάδα τουλάχιστον είμαστε τυχεροί σε αυτό το κομμάτι. Από την άλλη, αυτό που παρατήρησα στο είδος των τροφών είναι ότι συνδυάζονται και μεταξύ τους. Δηλαδή το αναψυκτικό το τρως μαζί με το χάμπουργκερ. Μπορεί και με τσίπς. Ακριβώς. Συνήθως τη σοκολάτα, καμιά φορά υπάρχει η αναλλαγή του αλμυρού και του γλυκού. Έχουν και μία σχέση οι τροφές που έχουν επιλεχθεί. Να σας πω ότι σας ξέχασα μία τούρτα, είναι και αυτή στον κατάλογο με τα θρησκευτικά φαγητά, είναι αναμενόμενο, λέγαμε ότι είναι σοκολάτα, εντάξει, μία τούρτα κτλ. Όμως, επειδή να κάνουμε μία αναγωγή εδώ στα ελληνικά δεδομένα, θεωρώ ότι το λουκάνικο είναι από τους μεζέδες εδώ που αντικαθιστούν το μπέικον. Σωστά. Πολύ λουκάνικο τρώμε εδώ στην Ελλάδα. Σωστά. Είναι το νούμερο ένα φαγητό που θα μπορούσε να είναι κάπως... Ναι, θα μπορούσαμε να το προσωμιάσουμε ενδεχομένως και με το χάμπουργκερ. Ναι. Οι Έλληνες, ναι, καταναλώνουν και αυτό που λέμε το χωριάτικο λουκάνικο. Το χωριάτικο, εκεί. Ειρήνη, έχει φανεί σε μελέτες ότι όσο λιγότερο τρώει κανείς αυτά τα εθιστικά φαγητά, τόσο λιγότερο τα αποζητάει. Σωστά. Σωστά. Γιατί μαθαίνει να χειρίζεται και τον ψυχικό του κόσμο, αλλά δεν, από τη στιγμή που τα αποφεύγει, δεν αναπτύσσει εξάρτηση. Δηλαδή βρίσκει ισοδύναμα μέτρα για την παραγωγή των ευεξιογόνων ορμονών. Υπάρχουν πάρα πολλές τροφές και πολύ υγιεινές, όπως είναι το γιαούρτι για παράδειγμα, ή ο συνδυασμός υδατανθράκων μαζί με πρωτεΐνες, όπως για παράδειγμα το ψωμάκι με το τυράκι ή το ρύζι με λίγο κρέας, το οποίο μπορεί να επιφέρει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα και στην παραγωγή ενδορφινών και να προκαλέσει τον ίδιο κορεσμό και να έχεις μια υγιεινή επιλογή. Οπότε ουσιαστικά αποφεύγοντας αυτές τις εντός εισαγωγικών κακές τροφές, δίνεις προτεραιότητα σε τροφές που πραγματικά είναι πιο υγιεινές, σου επιφέρουν το ίδιο αποτέλεσμα, σου δίνουν ενέργεια, νιώθεις καλά και διαχειρίζεσαι καλά τον εαυτό σου. Ωραία. Και για να λέμε πράγματα εφικτά στους τηλεθεατές, θα σας πούμε και στη συνέχεια πώς μπορούμε να απεξαρτηθούμε, διότι είναι εθιστικά τρόφιμα. Τώρα θα με ακούτε και θα λέτε, ωραία τα λέτε. Μπορώ να τα κάνω. Εγώ εκείνη τη στιγμή όταν θέλω να φάω τσίπς, τι κάνω? Θα σας πούμε τρόπους εδώ με την Ειρήνη πώς μπορούμε να απεξαρτηθούμε από αυτά. Σωστά. Τα φαγητά που προκαλούν εξάρτηση. Είναι ο καφές ένα εθιστικό τρόφιμο? Μπορούμε να το κατατάξουμε εκεί? Ναι, μπορούμε να το κατατάξουμε, γιατί ο καφές έχει την καφεΐνη. Είναι μια δραστική ουσία για το κεντρικό νευρικό σύστημα. Μας ξυπνάει, νιώθεις κατευθείαν αυτό που έδειξες και πριν, τη σφυρίχτρα. Τη σφυρίχτρα. Και δυστυχώς συνήθως είναι και μια ουσία η οποία αποκτά εξοικείωση στους υποδοχείς των κυττάρων, με αποτέλεσμα, καθώς περνάει το χρονικό διάστημα κατανάλωσης ή ο ρυθμός των καφέδων μες την ημέρα, για να επιφέρεις το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή για να είσαι ξύπνιος, για να είσαι ενεργειακά καλύτερα, χρησιμοποιείς όλο και περισσότερη καφέινη. Λοιπόν, τι χρωστάμε τώρα στους τηλεθεατές, να τους δείξουμε πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η απεξάρτηση, έτσι, από αυτά τα εθιστικά τρόφιμα. Τι έχουμε εδώ? Ευχαριστώ πάρα πολύ για το νεράκι. Έχουμε εδώ, Ειρήνη, ένα από τα πιο εθιστικά τρόφιμα. Στην κατάταξη ήταν νομίζω το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, σε βαθμό εθισμού. Συγγνώμη. Έχουμε λοιπόν αυτά τα εθιστικά πατατάκια. Πεντανόστιμα. Λοιπόν, πεντανόστιμα. Αυτό συνήθως είναι ένα μπολ, είναι ένα μεγάλο σακουλάκι πατατάκια. Εγώ νομίζω αυτό καταναλώνουμε. Όταν μας κολλήσεις στον εγκέφαλο, να το πω έτσι λαϊκά. Θέλω να φάω πατατάκια. Τάκ!
Αυτά θα φάμε. Συνήθως αυτή είναι η ποσότητα. Δεν είναι. Βλέπουμε σιγά σιγά και θέλουμε να γεμίσει και το μάτι μας, να χορτάσει και το μάτι μας πολλές φορές. Να είμαστε σίγουροι ότι μετά την κατανάλωση θα νιώσουμε χορτάτη. Πολύ χορταστικό. Όμως, τι θα κάνουμε τώρα εδώ. Θέλουμε να φάμε τα πατατάκια. Αντί να φάμε αυτό το μπολ. Το χορταστικό, το ωραίο, το κριτσανιστό, τσακ, 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 τσακ. Σωστά. Να κάνουμε κάτι που λες μία τακτική από προσανατολισμού. Σωστά. Και στην αρχή, καταρχήν, να αναφέρουμε ότι χρειάζεται ένας συγκεκριμένος χρόνος για να καταλάβεις ότι έχεις κορεσμό. Δηλαδή... Εδώ, το χρονόμετρο. Να με βοηθήσουν από το κοντρόλ. Να... Πόσο χρόνο είναι αυτό, ένα δεκάλεπτο αρκεί. Για το σνακ θέλουμε συνήθως 20 λεπτό με 30 λεπτά για ένα ολόκληρο γεύμα. Το σνακ πρέπει. Δεκάλεπτο. Να του δώσουμε ένα δεκάλεπτο. Ωραία. Τσακ, οπότε... τσακ, 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 τσακ. Δεν θα πέσω τώρα με τα μούτρα. Ακριβώς. Θα το φάω σε 10 λεπτά. Ακριβώς. Για να μπορέσουμε όμως κάτι το οποίο καταναλώνεται και μέσα σε 2 λεπτά να φτάσουμε στο δεκάλεπτο, πρέπει λίγο να έχουμε έναν αποπροσανατολισμό. Τι κάνουμε εκεί? Μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να καταναλώνουμε και να προσπαθήσουμε ενδεχομένως να μας διακόψει λίγο αυτή τη ροή ένα τηλεφώνημα σε ένα φίλο μας. Ωραία. Τηλέφωνο σε ένα φίλο μας. Ακριβώς. Ή να διαβάσουμε εφημερίδα. Ή το βιβλίο. Τα πατατάκια δεν φεύγουν, εκεί είναι. Ωραία. Δεν μας τα παίρνει κανένας. Όχι, εδώ είναι. Ναι. Πολλές φορές κάτι το οποίο προκαλεί ευεξία. Να ακούσουμε λίγο μουσική. Να ακούσουμε μουσική. Να το συνδυάσουμε με κάτι ευχάριστο. Μπορούμε. Μια ευχαριστώ. Ακριβώς. Χορεύουμε. Ακριβώς. Περνάνε τα λεπτά. Συνεχίζουμε, γιατί δεν θέλουμε. Θέλουμε να καταλήξουμε να τα καταναλώσουμε. Ναι. Δεν είναι και κακό αυτό που κάνουμε. Ωραία. Αλλά πραγματικά έχει βρεθεί ότι στο τέλος του δεκαλέπτου μπορεί να καταφέρουμε να φάμε και το μισό. Α, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Διότι περνάει το δεκάλεπτο. Μαρία, λειτουργεί και λίγο στο ψυχισμό μας αυτό, θεωρώ. Έτσι. Δεν είναι. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την παράταση γενικά. Παράταση. Και στο δεκάλεπτο καταλήγουμε να φάμε λιγότερα. Έτσι. Την επόμενη φορά δηλαδή που θα μας έρθει η όρεξη, μπορούμε να βάλουμε μπροστά μας κάτι μικρότερο λοιπόν. Κάτι σε μικρότερο. Ποσότητα. Εδώ. Γιατί ξέρουμε ότι τελικά καταφέρνουμε στο δεκάλεπτο να ικανοποιούμαστε και με το λιγότερο. Και την επόμενη θα πάμε. Και ακόμα λιγότερο. Λιγότερο. Και θα καταλήξουμε να τρώμε. Να φάμε αυτό που πρέπει. Αυτό που πρέπει. Κοιτάξτε πόσο είναι αυτό που πρέπει. Αυτό που πρέπει, ας είναι εντός εισαγωγικών κακό τρόφιμο, η ποσότητα είναι που το κάνει. Είναι κακό. Λίγο. Το λίγο δεν μας πειράζει πουθενά. Ωραία, θα το φάμε, θα νιώσουμε την ευεξία, θα είναι όμως πολύ λιγότερο από αυτό. Κοιτάξτε εδώ, είναι, τι να σας πω, το 1/5. Είναι το 1/5. Και είναι και πολύ σπουδαία η χαρά της διαχείρισης. Οι άνθρωποι που έχουν καταφέρει να το κάνουν αυτό αισθάνονται περήφανοι για τον εαυτό τους και πάρα πολύ γεμάτοι. Ωραία. Πραγματικά.